Μόνιμε λύσει για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στο λιμάνι του νησιού αλλά και την ακτοπλοϊκή σύνδεση του αποφασίστηκαν σε κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, στη σύσκεψη αποφασίστηκε η εξασφάλιση τη απρόσκοπτη τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την Αλεξανδρούπολη μέχρι τι 31 Οκτωβρίου του 2019, όποτε και λύγει η παρούσα σύμβαση. Η βελτιστοποίηση του πλαισίου προκήρυξη για τι συμβάσει που αφορούν στι άγονε γραμμέ με καλύτερα πλοία, συμπεριλαμβανομένη στη δυνατότητα πλοίου αντικατάσταση. Η άμεση έναρξη ύστερα από πολλά χρόνια των εργασιών καθαρισμού και αποκατάσταση των λιμένων Καμαριώτησα και Θέρμων, ήδη από σήμερα διατέθηκαν για το σκοπό αυτό τα πρώτα κονδύλια από το Υπουργείο Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική προ τον Οργανισμό Λιμένο Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, επιταχύνονται τα έργα εξυγχρονισμού και αναβάθμιση των λιμένων του νησιού. Η προσθήκη κονδυλίων ύψου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα που είχαν εξαγγελθεί μετά τι καταστροφέ του Σεπτεμβρίου του 2017, αλλά δεν υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση στα έργα συντήρηση οδικού δικτύου ύψου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη υλοποιούνται από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ενίσχυση τη τουριστική κίνηση στο νησί με άμεση ενέργεια την προσέλκυση Ρουμάνων τουριστών από τη Ρουμανία που αποτελούν περίπου το 1 τρίτο των επισκεπτών κατόπιν συνεννόηση του του Υπουργείου Τουρισμού με το γραφείο του ΕΟΤ στη Ρουμανία και μεσοπρόθεσμα με την δρομολόγηση νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Αμοθράκη Αλεξανδρούπολη Λίμνου. Αναφορικά με τη διερεύνηση των αιτιών τη διακοπή των δρομολογίων που δημιούργησαν το πρόβλημα, ο Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική κάλεσε σε απολογία τον ανάδοχο, ενώ η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολη διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον Ισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη. Στην σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίδη, Συμμετέχαν συμμετείχαν ο Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώσα Καραμανλή, ο Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική Γιάννη Πλακιωτάκη, ο Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, ο Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αρμόδιο για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Κέρτσο, ο Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Τέλειο Πέτσα και ο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Χρήστο Μέτιο.